Γεια σας πικάκια μου, τι μου κάνετε, με πιάνετε εδώ στη φάση φαγητού, μπριζόλες και κοτόπουλο για μας, σαλάτα για τα παιδιά, κότο μπουκίτσες, σε λίγο θα με δείτε, είναι η ώρα που μαγειρεύω, γιατί σε λίγο αρχίζει τηλεκπαίδευση. Θυμάμαι αν σας έδειξα πως έχω διακοσμήσει την κουζίνα, ορίστε, η ώρα είναι 2:25. Έχω βάλει εδώ κάτι δωράκια, την πεταλουδίτσα μου δίπλα, έχω βάλει ασημένιες πεταλουδίτσες γκλιτεράτες στην κουρτίνα της μαμάς μου. Και όταν είναι η κουρτίνα εδώ κλειστή, φαίνονται και αυτά εδώ τα στράφτα λιζέ, μάχαιρο, πυρούνα και χιονονιφάδες της μαμάς μου. Καλησπέρα, γιατί η ώρα είναι 3. Έχουμε το διάλειμμά μας από την τηλεκπαίδευση, θα μπούμε σε 5 λεπτάκια. Θα με βοηθήσει η μικρή μου. Αυτό το βιντεάκι, από ό,τι καταλάβατε, θα είναι βλογκάκι. Μόλις τελειώσουμε την τηλεκπαίδευση θα πάω στον γιατρό να βγάλω ακτίνες, να δούμε τι γίνεται με τα πνευμόνια μου. Δεν σας κρύβω ότι έχω χυστεί πάνω μου για το τι συμβαίνει με τα πνευμόνια μου, γιατί έχω ιστορικό με πνευμονίες, αλλά έχω ένα κακό συνήθειο να σκέφτομαι αρνητικά και πάντα σκέφτομαι τα χειρότερα αντί να σκέφτομαι θετικά, και αυτό έχει επιρροή σε όλο μου το σύστημα, σε όλο μου το κορμί. Είτε είναι πόνι λόγω ψυχολογίας, είτε είναι δερματικά λόγω ψυχολογίας και άγχους και αγωνίας. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Απλά θα αγωνιώ μέχρι να έρθει η ώρα να φτάσω εκεί. Έξω έχουμε σκατό καιρό. Ακόμα με βλέπετε, θέλει και βάψιμο το μαλλί, όπως είμαι όταν τελείωσα το μαγειρεματάκι μας. Είδατε τι φάγαμε στην αρχή του βίντεο. Και περιμένω και την αδερφούλα μου να έρθει να την περιποιηθώ λιγάκι, που εγώ την φωνάζω αφυδάτωση, η Πόπη μου θα έρθει. Οπότε ελπίζω να δεχτεί να την δείτε στο βίντεο. Θα κάνουμε μια περιποίηση τα μαλλιά της. Θα κάτσω εγώ τώρα εδώ να πλύνω τα πιατάκια όσο θα κάνει η Νίκη μου παρέα στην μικρή, στην τηλεκπαίδευση. Η κατάσταση που κρατεί εδώ μέσα στο σπίτι είναι αυτή εδώ, γιατί όπως είπαμε έξω σκατό καιρός, οπότε μπήκε μέσα η απλόστρα. Ευτυχώς βοηθάει ο αφυγραντήρας και όπου βρούμε απλώνουμε ό,τι είναι βρεγμένο, είτε λέγεται καρέκλα είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι δύσκολο όταν είναι έτσι ο καιρός να στεγνώσουν τα ρούχα. Πάρα πολύ μου αρέσει το δεντράκι μας φέτος, τόσο όσο, ούτε παραφορτωμένο, ούτε, αν και πιστεύω ότι λίγες πέρλες ακόμα ή καμιά γυρλάντα θα του πηγαίνανε. Δεν μ' αρέσουν οι φαρδιές γυρλάντες εμένα, μου θυμίζουν στρατιωτικό, όταν τα βλέπω αυτά στο δέντρο μου θυμίζει στρατιωτικό. Μ' αρέσουν έτσι οι περλίτσες εμένα πάρα πολύ. Η αδερφή μου μόλις με πήρε τηλέφωνο, έξω έχει πάρα πολύ κακό καιρό σπικάκια μου όπως είπαμε και φοβάται, δεν θέλει μην τυχόν γίνει καμία διακοπή ρεύματος και αφήσει τα παιδάκια της μόνα τους, γιατί δεν θέλουν να έρθουν, είναι μεγάλα παιδιά, οπότε ξέρετε έχουν τα δικά τους θέλω και τι θα κάνανε εδώ, θα παίζανε με τη Σοφία. Anyway, πάμε να κάνουμε ένα unboxing. Ήρθε το δεματάκι από τα Sephora, ήθελα αυτό εδώ πέρα αυτό που λέει πάνω ότι είναι τα super ingredients, τα super συστατικά, κυκλοφορεί αυτό μόνο στα Sephora σαν εορταστικό πακετάκι, και πήρα και αυτό εδώ που το ήθελα πάρα πολύ καιρό, το Wishful, που είναι ένζυμο με ανανά, είναι scrub της Huda Beauty, και έπρεπε να διαλέξω μετά, έπρεπε, είχε την προσφορά 2-1 δωρεάν, οπότε πήρα εδώ το αγαπημένο μου, σούπερ αγαπημένο μου, πρώτα ο Θεός θα αγοραστεί όλη η σειρά, shampoo, conditioner, body lotion, πήρα τη μεγάλη συσκευασία, τα 150. ml, θέλεις τόσο λίγο, παιδιά μυρίζει καταπληκτικά, δεν ξέρω τι μαγικά έχουν κάνει εδώ μέσα η Sol de Janeiro, αλλά είναι τέλειο, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσω να παίρνω Sol de Janeiro μπαμ μπαμ κρέμα, μπαμ μπαμ. Λοιπόν, τα υπόλοιπα, τα Sephora μου στείλανε με την παραγγελία, καταξοδευτήκανε πάλι, 2 δειγματάκια εδώ Herborian Glow Cream,
κορεάτικο, κορεάτικη θεραπεία λέει πάνω. Μου στείλανε την αγαπημένη ενυδατική κρεμούλα με το υαλουρονικό από τα Sephora, το skincare. Έχω γυρίσει αλλιώς το κινητό και είναι η κάμερα από εδώ, οπότε ξεχνιέμαι πού να κοιτάω, συγχωρέστε με. Και μου στείλανε, είχα σκοπό να το βάλω σήμερα στην Poppy, ένα restructuring, συγγνώμη, δεν διάβασα σωστά, restructuring conditioner της Aveda. Έχω ξανακούσει για την Aveda που χρησιμοποιεί ολική ενέργεια για να παράξει τα προϊόντα της και τα λοιπά, και είναι όλες οι συσκευασίες από ανακυκλώσιμα υλικά και τα λοιπά. Θα το δοκιμάσουμε, οπότε αυτά εδώ είχε σαν δειγματάκια, σαν δωράκια. Και πάμε να δούμε τι είχε μέσα το Necessaire. Το Necessaire είναι ένα, λες και σαν χαρτί είναι, τύπου ψεύτικο δέρμα, αλλά μοιάζει με χαρτί, και έχει μέσα αυτά εδώ τα προϊόντα. Όπα, θα τα διάσω τώρα για να τα δούμε τι είχε μέσα. Λοιπόν, πόσα ήτανε, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 προϊόντα. 8 προϊόντα. Λοιπόν, κάτι που έχω ξαναδοκιμάσει και ήθελα να το έχει μέσα λίγο πιο μεγάλο, αγαπάω την Origins, ήταν αυτή εδώ η κρεμούλα για τα μάτια, Ginseng. Πάρα πολύ ωραία η Origins έχει προϊόντα. Αλλά κουτσουλιά ρε παιδιά, κουτσουλιά τελείως, 5 ml, 5. Λοιπόν, αυτό που δεν είμαι σίγουρη αν ήθελα να το δοκιμάσω ή όχι, γιατί έχω δοκιμάσει ανάλογο προϊόν του Body Shop και με πιάσε πονοκέφαλος, με τα προϊόντα cannabis. Δεν ξέρω με αυτά που τραβάμε, αν θα αρχίσουμε να τρώμε στα αλήθεια cannabis. Είναι μία μάσκα σε μορφή mousse, είναι αυτή εδώ. Δεν ξέρω κατά πόσο μου αρέσει, δεν μου αρέσει η μυρωδιά καθόλου. Δεν μου άρεσε η μυρωδιά στο προϊόν της Body Shop. Και λέει ότι μειώνει τους σπόρους, ότι απορροφά την έξτρα λιπαρότητα και ότι μειώνει τις ατέλειες και το δέρμα σου φαίνεται μετά, λέει, πολύ καθαρό και ματ. Θα κάνουμε μια απόπειρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μου αρέσει. Συνεχίζω με ένα προϊόν καθαρισμού της Origins πάλι, πάλι σε μους μορφή, δεν έχω δοκιμάσει καθαρισμού προϊόν της Origins, οπότε θα το δοκιμάσουμε. Έχω εδώ της Clarins Recharge, λέει, μία μάσκα έχει μέσα στα πόσα ml είναι αυτό, στα 15 ml μάσκα νυχτός, Relaxing Sleep Mask. Clarins συνήθως δεν τα πλησιάζω καθόλου γιατί είναι πανάκριβα. Οπότε θα το δοκιμάσουμε. Πάλι Herborian, κορεάτικο, Vitamin Featherweight Emulsion, μια ελαφριά κρέμα, Revitalize Skin Effect για λάμψη, κορεάτικο, αυτό εδώ, κρέμα ημέρας, είναι με βιταμίνες, και αυτό λέει skin therapy και τα λοιπά, ενυδάτωση, ενυδάτωση και ενυδάτωση. Έχουμε εδώ τη Shiseido, πάλι μια κρέμα ενυδατική. Shiseido, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλή εταιρεία. Πολύ θέλω να δοκιμάσω και το foundation, αλλά για τόσο πολύ που βάφομαι, λυπάμαι τα λεφτά που θα δώσω, αν τα δώσω ποτέ. Και μετά έχουμε ένα λαδάκι που λέει Cleansing Oil της Pai. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Είναι με το Rose Hip. Έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα για το Rose Hip. Θα το χρησιμοποιήσω σαν αντιμακιγιάζ και βλέπουμε, γιατί λέει Light Work Rose Hip Cleansing Oil. Αν κάποια το έχει ξαναδοκιμάσει, μου αρέσει που έχει και αντλία, να μου πει πώς το χρησιμοποιεί και σαν αντιμακιγιάζ. Εδώ λέει ότι απλά το πασαλίβεσαι και μετά ξεπλένεσαι, οπότε πείτε μου αν κάποια ξέρει. Και μετά έχουμε ένα προϊόν που είναι toner από το Youth to the People. Κομπούτσα, γκουμούτσα δεν είναι πάντως, είναι και αυτό μια κουτσουλιά εδώ πέρα, και λέει, έχει από ό,τι βλέπω, οξέα, οπότε βλέπω λακτικό, γλυκολικό, μαύρο τσάι λέει,
Νομίζω ότι ίσως να είναι και ένα dupe του, της πίξη του Glow Tonic λόγω του γλυκολικού και του λακτικού που έχει μέσα. Θα το δοκιμάσουμε, όλο ξεχνάω ότι η κάμερα είναι από αυτή τη μεριά. Αυτά είχε μέσα το νεσεσεράκι των Sephora και το scrap του Wishful, παιδιά, υπόσχεται. Δεν ξέρω πότε θα σας ανεβάσω αυτό το βίντεο, τώρα θα είναι Σάββατο, θα είναι Κυριακή, θα είναι όλα μαζί, γιατί η αδερφή μου θα έρθει αύριο. Οπότε θα δούμε, μήπως θα κάνω όλα μαζί ένα mix. Yo Glow Enzyme Scrub, είναι το travel size, έχει και αυτό μέσα οξέα, παπάγια και ανανά, φτιάχνεται στην Κορέα. Και αυτό εδώ υπόσχεται, παιδιά, πού το έβλεπα, υγιής λάμψη, κάνει, σου φτιάχνει την υφή στο δέρμα σου, retexturizing λέει εδώ, σε κάνει να είσαι φωτεινή, brightening, και εξισορροπεί τον τόνο του δέρματός σου, άμα είσαι αλλού πιο σκούρη, αλλού πιο ανοιχτή, ότι προσφέρει μια εξισορρόπηση. Θα το δούμε. Πόσο είναι το travel size, παιδιά? 40 ml. Λέει εδώ πέρα. Αυτά για την ώρα. Πότε θα μάθω να κοιτάω σωστά. Λοιπόν, φτιάχνω ένα καφεδάκι. Πάω να χαιρετήσω τα παιδάκια μου, να πάω στο γιατρό και τα λέμε αργότερα. Έφτασα στο νοσοκομείο σπικάκια μου. Δεν τους θέλω τους γιατρούς καθόλου. Έχω τραβήξει πάρα πολλά. Ο Θεός βοηθός. Ελπίζω να είναι καλά τα νέα μας. Δυστυχώς το δημοτάκι δεν ήταν το δώρο του Νικόλα μου. Όχι δυστυχώς, εντάξει, χαίρομαι που ήρθε ένα τέτοιο δεματάκι. Είναι από Mondo Cosmetico, οπότε αργότερα στο σπίτι θα έχουμε και άλλο unboxing. Γύρισα σπικάκια μου, έχω, βέβαια θα το είδατε και στο Instagram, κάποια λίμωξη του αναπνευστικού, πνευμονία, τύπου πνευμονία, εγώ έχω ιστορικό με τις πνευμονίες, μαζεύουνε, έχω ευαίσθητα πνευμόνια, μαζεύουνε υγρό, και μπορεί να μην έγινε τόσο αποκρύωμα από ό,τι με ενημέρωσε η θεράπων ιατρός, αλλά από τα φάρμακα στη δουλειά. Έχουμε εισπνεύσει πολλά φάρμακα στη δουλειά, έτσι, από την απολύμανση μέχρι το φάρμακο για τα άλατα, στο μπάνιο, ξέρετε, και όλα αυτά που είναι σε μορφή ψεκασμού, σε τα απλικατέρ δηλαδή, τα σταγονίδια στον αέρα, φοράς δεν φοράς μάσκα, θες δεν θες, τα αναπνέεις, οπότε δεν είναι και ότι καλύτερο. Μου έγραψε φάρμακα, αντιβίωση και εισπνοούμενα. Μου έχει γράψει αυτήν εδώ την αντιβίωση για 5 μέρες, μια φορά την ημέρα το μεσημέρι, και μου έγραψε αυτό εδώ το εισπνοούμενο, το οποίο το έχω ξαναπάρει σε προηγούμενη λίμωξη. Πρωί και βράδυ. Λοιπόν, πάω να κάνω ένα μπανάκι, να ξεβρωμιστώ από εκεί μέσα και μετά θα πάμε να ανοίξουμε το δεματάκι από Mondo Cosmetico. Μόλις έκανα το μπανάκι με σπικάκια μου και σε λίγο θα πάμε να κάνουμε και λίγο skincare. Εδώ έχουμε αυτό το κουτάκι, για να δούμε τι θα δούμε. Τι μας ήρθε, παιδιά? Μόλις άνοιξα το δέμα, πάρα πολύ καλά το έχουν συσκευασμένα τα κορίτσια στο Mondo Cosmetico, αγόρια τι είναι, αλλά παιδιά η κούπα ήρθε σπασμένη. Έβγεσου γενική ταχυδρομική, έβγεσου. Φαντάστείτε πως φέρονται στα δέματα, και αυτό είναι πολύ χοντρό χαρτόνι. Αυτό το vlog είναι τεράστιο unboxing θα γίνει, μου φαίνεται. Λοιπόν, είχε μέσα αυτά τα πράγματα, η κούπα που ήρθε με σπασμένο χερουλάκι. Ήθελα πάρα πολύ να την έχω αυτή την κούπα, μου άρεσε το χρώμα, μου αρέσει αυτό το χρώμα, είναι ιδιαίτερο. Και όταν βάζεις κωδικό φωτεινή δροσιά στο όταν βάζεις κωδικό φωτεινή από τη φωτεινή δροσιά στο Mondo Cosmetico, έχεις και δώρο μια τριπλέτα της L'Oreal, αυτή μάλλον θα σας την κάνω δώρο, να μαζέψω τα δώρα και για τα σπικάκια μου εδώ στο Instagram. Είχανε την ευγενή καλοσύνη και τους ευχαριστώ πολύ να μου βάλουν και ένα μεταλλικό κραγιόν, δεν ξέρω κατά πόσο θα το χρησιμοποιήσω, αν θα το χρησιμοποιήσω, αλλιώς θα πάει για δωράκι.
Παρήγγειλα ένα προϊόν φρυδιών της Sunkist, πάρα πολύ οικονομικό, πάρα πολύ, όλα είναι οικονομικά ό,τι θα δείτε εδώ, ειδικά η Sunkist είναι 4, 5, 6, δηλαδή είναι πάρα πολύ οικονομικά τα προϊόντα. Just Wing It, αυτό εδώ το eyeliner, να το δοκιμάσουμε. Έχω ακούσει πάρα πολλά για αυτή την μάσκαρα. Μέχρι τώρα της Essence των 3 ευρώ από τις οικονομικές είναι η αγαπημένη μου. Οπότε θα δοκιμάσουμε τώρα και αυτή. Και ένα σετάκι, αυτά πάνε τρία μαζί, από Liquid Lipstick, κραγιονάκια. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μας αρέσει το nude, αν θα μας πηγαίνει ή όχι. Τα άλλα φαίνονται πολλά πολλά υποσχόμενα. Η Sunkist έχει, ας πούμε, είναι γνωστή για το ποιότητα και οικονομία. Στα διαφήμιση ακούστηκα. Λοιπόν, θα πάμε να δοκιμάσουμε το scrub της Wishful. Κάποιο σπικάκι μου είπε ότι της έκανε breakout, ότι την γέμισε σπηριά, μπορεί να έχει κάποια αλλεργία στον ανανά. Δεν ξέρω και σε μένα τι θα μου δημιουργήσει. Λέει μία γερή ποσότητα και κυκλικές κινήσεις και μετά να το ξεπλύνουμε με χλιαρό νεράκι. Δεν μυρίζει πάντως ανανά. Νομίζω αυτή η ποσότητα είναι αρκετή. Είναι, νιώθεις το scrub, αλλά είναι λες και είναι πούδρα. Ναι, αισθάνομαι λες και τρίβω πούδρα στο πρόσωπό μου. Οπότε θα κάνω τώρα κυκλικές και κυκλικές κινήσεις, θα το ξεπλύνω και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, αφήνει όσο τρίβεις, κάνει αυτά τα σαν κομματάκια χαρτί. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αισθάνομαι το πρόσωπό μου πάρα πολύ ματ. Έχει αφαιρέσει πάρα πολύ λιπαρότητα και δεν γλιστράει το πρόσωπο. Δεν είναι πάντα καλό αυτό, παιδιά, να ξέρετε. Πάμε να ενυδατωθούμε. Θα δοκιμάσω το τόνερ που είναι εδώ, σε αυτό το νεσεσεράκι. Θα δοκιμάσω αυτό εδώ το τόνερ. Ελπίζω σε μικρότερη τρύπα, γιατί κάπως έτσι χάνεις και προϊόν. Έβαλα λίγο εδώ και έχει χρώμα. Τη σπίξη δεν λερώνει τόσο πολύ το δισκείο. Να βάλουμε λοιπόν και το τόνερ. Νομίζω ότι μυρίζει σαν φάρμακο. Νιώθω έτσι ένα πολύ ελαφρύ τσούξιμο, πολύ πολύ ελαφρύ. Είναι τα οξέα. Και για ενυδατική θα βάλω την Shiseido, την Βάσο. Θα βάλω λιγάκι. Και από αύριο θα αρχίσω να φοράω την κρέμα νύχτας της Clarins, να την δοκιμάσουμε, γιατί τώρα δεν βάζω κρέμα νύχτας το βράδυ, βάζω απλά την απλή την ενυδατική μου. Δεν ξεχνάμε και το λαιμό, όπως έχουμε πει. Και θα βάλω τώρα μάσκα ματιών, γι' αυτό δεν θα βάλω κρέμα, από 7 days. Πάω να την βάλω, να τη δείτε κι αυτή. Παρεπιπτόντως, αυτή έχει πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Αχ, και εννοείται ότι είμαι όλη πασαλημένη με Sol de Janeiro μπαμ μπαμ. Ακόμα πιο ωραία μυρωδιά. Έχουμε τούτη εδώ την μάσκα από 7 days, Yellow Venus λέει, κίτρινη Αφροδίτη. Οχ, πετάχτηκε ενυδατικό υγρό από ό,τι βλέπω. Και είναι σαν τη μάσκα του Zorro. Okay, για να δούμε. Θα κρατήσω, εφόσον δεν είναι καθαριστική και είναι ενυδατική, θα την ξαναβουτήξω εγώ μέσα την μάσκα, γιατί βλέπω μπόλικο υγρό στο φακελάκι, γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε. Τώρα ξεστραβώθηκα, γιατί δεν μου αρέσει, παιδιά, που είναι το άνοιγμα ανάποδα, θα το προτιμούσα κάπου εδώ πέρα. Θα αρχίσω να τη σκόβω με ψαλίδι εδώ πέρα, γιατί δεν μου αρέσει που είναι το άνοιγμα ανάποδα, το μόνο μου παράπονο. Έχει μπανάνα, εκχυλίσματα μπανάνας και εκχυλίσματα βανίλιας. Σας έχω και σχετικό βιντεάκι πως μπορείτε να κάνετε και μάσκες με την μπανάνα μόνες σας και τα λοιπά. Είναι θαυματουργό υλικό η μπανάνα. Και ναι, θα την αφήσω, για πόσο λέει, θα την αφήσω αρκετά εγώ για κάνα 20 λεπτό. Για τα σπικάκια που ρωτάνε για βιταμίνη C,
Παιδιά, χρησιμοποιώ τις Deodorant ανακατεμένη με την ενυδατική μου, σε μορφή πούδρας. Τον ορό, ένα λάξ, αυτό πάντα το πρωί με την ενυδατική και αντιλιακό από πάνω. Ορό, να λαμποκοπάει το πρόσωπό μας. Και έχω και αυτά τα δύο που είμαι πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένη με βιταμίνη C, της The Inkilis και της The Ordinary πάλι. Αυτά εδώ είναι η βιταμίνη C μου. Αυτά εδώ τα προϊόντα και είμαι σούπερ ευχαριστημένη. Update στο skincare. Τώρα όσον αφορά βραδινό ορό, χρησιμοποιώ παιδιά από Bella Shop. Αυτό εδώ, το Q10 Effector, που είχε, όλο ξεχνάω τη λέξη, πολυγλουταμινικό. Έχει και αυτό κάποιο ένζυμο που βοηθάει στην ελαστικότητα στο δέρμα. Νομίζω τα βρίσκεται και στο Big Woman πλέον. Πολύ καλή ωρή. Έβγαλα την μασκούλα από τα μάτια μου. Πώς σας φαίνεται? Εντάξει, πέρα από κάτι σημαδάκια εδώ δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα προβλήματα η επιδερμίδα μου, και αυτά πολλές φορές είναι από τριχοφυΐα ή από τη μάσκα. Anyway, λοιπόν, αυτό είναι το πιο πολύ παρόμοιο σημείο εμένα. Ο σπόρος ζήτησε φίδε, οπότε πάμε να κάνουμε ένα φίδε. Δεν νομίζω να σπαρώσω. Δεν είναι να σπαρώσω. Θα κάνω τη σουπίτσα. Τον άντρα μου να μου φέρει κρασάκι, γιατί από αύριο που θα αρχίσω την αντιβίωση, γιατί είναι κάθε μεσημέρι, δεν θα μπορώ να πιω αλκοόλ και εγώ είμαι ολίγοντη αλκοολικιά. Θέλω ένα κρασάκι το βράδυ με ένα πατατάκι, με ένα τυράκι, με κάτι, το θέλω. Και δεν θα μπορώ για 5 μέρες, δυστυχώς. Οπότε πάμε να πιάσω τα κνόρ, τα κρύβω μέσα εδώ, στα ποτηράκια τα μικρά της Νουτέλα. Δεν χρησιμοποιώ συχνά κνόρ λόγω των συντηρητικών, αλλά στο φιδέ το πάει. Πάμε λοιπόν, έχουμε εδώ το κατσαρολάκι μας, ανάψουμε και τη φωτιά και πάμε να κάνουμε φιδέ. Πάρα πολύ με έχουν βολέψει τα ραφάκια, παιδιά, πάρα πάρα πολύ. Κλείνουμε εδώ το ντουλαπάκι και εδώ αναλόγως τι έχω, πάντα αναδιοργανώνω. Και κάπου, όχι, έπεσε η κατσαρόλα, κάπου έχω εγώ τον ανοιχτό φίδε. Εδώ είμαστε, φίδες. Τέλεια. Αυτό δεν έχει μπει σε βαζάκι ακόμα, γιατί έχω σκοπό να τους το κάνω αύριο, οπότε δεν θέλω να λερώσω το βαζάκι άδικα. Σπικάκια μου, εγώ στο φίδε βάζω μία κουταλιά της σούπας βουτυράκι, είναι πολύ πιο νόστιμος, βουτυράκι. Έχει και βούτυρο τέλος πάντων εδώ μέσα λίγο, τέλος πάντων βιτάμ, μια κουταλιά βιτάμ αντί για ελαιόλαδο, μόνο στο φιδέ το κάνω αυτό, βγαίνει πάρα πολύ πιο νόστιμο και απλή μαργαρίνη να βάλετε πάλι νόστιμο θα βγει, μου αρέσει πιο πολύ η υφή έτσι και μετά λεμονάκι μπόλικο από πάνω και γεια σας. Λοιπόν, πάω να μαγειρέψω και θα σας αποχαιρετήσω μετά με το φιδέ μας, αγκαλιά. Έτοιμο και το φιδέ μας, παιδιά. Θα προσθέσω τώρα και το λεμονάκι. Εμείς αγαπάμε σε αυτό το σπίτι το φιδέ, εγώ και τα παιδιά. Είμαστε, δεν είμαστε άρρωστοι. Μας αρέσει πολύ. Αυτά σπικάκια μου από μένα για σήμερα. Πολύ skin care και καθημερινότητα. Αν σας άρεσε το βίντεο, περιμένω τα σχόλιά σας, περιμένω τα like σας, περιμένω να πατήσετε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε εγώ ανεβάζω βίντεο. Αμήν, να είναι όπως είπαμε συχνότερα και πάλι δεν το βλέπω με αυτή την τηλεκπαίδευση. Αν επιθυμείτε, ακολουθήστε με και στο Instagram, όπου και εκεί είμαι πιο ενεργή. Περνάει από εδώ. Φιλιά πολλά. Μέχρι το επόμενο βίντεο, απλά να περνάτε καλά. Και ό,τι απορίες έχετε, απλά να μου στέλνετε μήνυμα. Σας αγαπώ πολύ. Bye!